Και πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, καθώς είναι έντονη κινητικότητα η οποία καταγράφεται στις τάξεις Ουκρανών που μένουν στο Ηράκλειο με βασικό στόχο να βοηθήσουν τους δικούς τους ανθρώπους στην Ουκρανία. Μία από αυτούς είναι η κυρία Ναταλία Χολόζνα, είναι Ουκρανή κάτοικος Ηρακλείου. Είναι αυτό το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς με κατεύθυνση την Ουκρανία. Πάμε να στο μιλήσουμε μαζί της, την κυρία Χολόζνα, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, έχετε τη δική σας αγωνία. Καθημερινά επικοινωνείτε με δικούς σας ανθρώπους στην Ουκρανία? Ναι, μιλάω καθημερινά, πρωί βράδυ, μιλάω με τους γονείς μου, με τον αδερφό μου. Μιλάμε. Σε ποια περιοχή είναι? Είναι κεντρική Ουκρανία, είναι Κρυβορόκ, Νιέπρ, κεντρική Ουκρανία. Ευτυχώς προς το παρόν εκεί είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν? Είναι πιο ήρεμα, φαντάζομαι ο φόβος κυριαρχεί, υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει φόβος, σίγουρα βλέπουμε τηλεόραση, βλέπουμε τα γεγονότα που γίνονται σε όλη την Ουκρανία, ανησυχούν. Έχω αρκετούς φίλους σε όλη την Ουκρανία και ξέρετε με το τηλέφωνο μπορούμε να μιλάμε κάθε μέρα και σίγουρα από κάποιες περιοχές της Ουκρανίας έχω πολύ ανησυχητικά νέα. Είναι πολύ δύσκολα. Κάποιοι έχουν φύγει ήδη από τα σπίτια τους. Μάλιστα. Οι δικοί σας σκέφτονται να παραμείνουν στον τόπο τους? Σκέφτονται να φύγουν τις επόμενες ημέρες και αν ναι, πού? Τους είχα μιλήσει, τους είχα πει να κατέβουν στην Ελλάδα, εδώ στην Κρήτη. Όχι, δεν θέλουν να φύγουν. Οι γονείς μου είναι συνταξιούχοι και δεν θέλουν να φύγουν. Αλλά καλύτερα είμαστε εδώ στο σπίτι. Τώρα και ήρεμα είναι εδώ, εκεί στην Ουκρανία που είναι. Και δεν το ίδιο. Οι άνθρωποι ελπίζουν, πιστεύουν ότι θα τελειώσει γρήγορα όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η τραγωδία. Συγκεντρώνεται και ήδη... Όμως ξέρω πολλούς που... Ναι. Ξέρετε πολλούς, πείτε μας. Γνωρίζω εδώ, έχω κάποιες φίλες που οι γονείς τους ήδη έχουν φύγει από την Ουκρανία και κατεβαίνουν εδώ προς την Ελλάδα. Είναι από το Κίεβο, είναι από το Χάρκοβο. Οι άνθρωποι ήδη είναι στον δρόμο για να κατέβουν εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Επειδή είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα να μένει στο Κίεβο, όπως και έλεγε προηγούμενος νεαρός. Έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να συγκεντρωθούν ήδη πρώτης ανάγκης, βέβαια με κατεύθυνση την Ουκρανία. Συμμετέχετε κι εσείς. Για πείτε μας, κάποιος που θέλει να βοηθήσει, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Είμαστε καθημερινά από αύριο 8.30 με 5 στο θεατρικό σταθμό Κρήτης, εκεί που ήταν παλιό κτέλ. Θα είμαστε εκεί. Ό,τι μπορεί ο καθένας να βοηθήσει, επειδή είναι δύσκολες στιγμές. Είναι τρόφιμα, ήδη πρώτης ανάγκης, όπως είπατε, φάρμακα. Μάλιστα. Αυτά μαζεύουμε εκεί στο θεατρικό σταθμό. Κυρία Χολόσνα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπομονή, να είστε καλά, να είστε καλά.